εσείς, αντιλαμβανόμαστε ότι θέλετε να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο νομοσχέδιο της ακίνητης περιουσίας. Βέβαια, βέβαια. Ποιες είναι αυτές? Πρέπει να υπενθυμίσω ότι εμείς ήμασταν εκείνοι που είχαμε αναδείξει πρώτοι ως μια μέθοδο, ως έναν τρόπο να επιβαρυνθεί ο πλούτος και έτσι να υπάρξει μια, τέλος πάντων, πιο βιώσιμη κατανομή των βαρών πάνω στο λαό μέσα από τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας. Αλλά αυτό που είχαμε υπόψη μας τότε ήταν ακριβώς ότι η μεγάλη ακίνητη ιδιοκτησία που έκφραζε συσσόρευση πλούτου να ήταν αυτή που θα εφορολογεί του. Τελικά αυτό που έχει καταλήξει σήμερα είναι αυτή η φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας να είναι ακόμα ένα εργαλείο για να κάνει τα βάρη που μεταφέρονται πάνω στους αδύνατους ακόμα πιο μεγάλα. Mm-hmm. Φανταστείτε τώρα ότι θα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας που από ό,τι βλέπουμε αυτό κυμαίνεται γύρω στα 250 με 300 ευρώ κατά μέσον όρο, διότι τυχαίνει να έχει, ξέρω εγώ, ένα σπίτι και ένα χωραφούιν ή κάτι άλλο κλπ. Ναι. Ο συνταξιούχος, ο οποίος έχει ένα εισόδημα της τάξης των 450 ευρώ για να ζήσει αυτός και η, και όσοι, και εξαρτώμενοι. Άρα τι προτείνετε ακριβώς? Τι προτείνετε? Εμείς αναμέναμε και απαιτούμε μια φορολόγηση η οποία να απευθύνεται στη μεγάλη συσσωρευμένη να γίνει την ιδιοκτησία. Από δηλαδή, την άλλη όμως, δεν είναι δυνατόν να θεωρείται φορολογήσιμο το σπίτι ενός μεροκαματιάρη, ενός άνεργου, ενός συνταξιούχου με μια αξία της τάξης των 100, 150, 200 χιλιάδων ευρώ να είναι φορολογήσιμο και μάλιστα με ένα χαράτσι το οποίο, αν το αντιστοιχίσουμε με τα εισοδήματα που έχει αυτός ο άνθρωπος, είναι φοβερό. Ναι. Από την άλλη όμως υπάρχει και το άλλο επιχείρημα που λέει ότι αν εξαιρέσουμε κατηγορίες, πώς θα εξασφαλίσουμε τα επιπρόσθετα 75 εκατομμύρια που ζητεί η Τρόικα να εξασφαλίσουμε μέσω της αύξησης αυτής της φορολογίας? Κοιτάξτε, κύριε Αργυρού, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν φόρους από το υστέρημα του υστερήματος τους και εκείνοι που πληρώνουν φόρους από το περίσσευμα τους. Εμείς λέμε ότι θα μπορούσαν να εισπραχτούν τα λεφτά που είναι αναγκαίο να εισπραχτούν, αλλά από εκείνους που μπορούν. Γιατί η κυβέρνηση ένιωσε την ανάγκη να ανατρέψει πλήρως τη λογική που συζητούσαμε προηγουμένως και του νομοσχεδίου που υπήρχε μπροστά τους και το απόρριψαν δυστυχώς τα κόμματα της πλειοψηφίας, που είχε τη λογική να πληρώσουν οι μεγαλοϊδιοκτήτες. Ναι. Και να φέρει ένα καινούριο νομοσχέδιο που ουσιαστικά να απαλλάσσει τους μεγαλοκτηματίες και τους μεγαλοϊδιοκτήτες και να τα φορτώνει στον απλό εργαζόμενο. Διότι θα σας πω ένα παράδειγμα. Αν ένας ξενοδόχος ή ένας developer, ένας μεγαλοϊδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας πολλών εκατομμυρίων πληρώνει 1.000 ευρώ και ένας συνταξιούχος που παίρνει 450 ευρώ πληρώνει 100, η αναλογία είναι φοβερά δυσμενής για τον συνταξιούχο, διότι τα 1.000 ευρώ για τον μεγαλοϊδιοκτήτη δεν είναι τίποτε. Ναι. Αλλά για τον συνταξιούχο μπορεί να είναι και το 10% του εισοδήματος του. Πάλι. Εάν άρα, πάμε παρακάτω μετά λέτε, στο νοσοκομείο, ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Μετά πάμε αυτά που μπήκαν για τα νοσοκομεία. Ναι, που θα πληρώνει άλλο 10% του εισοδήματος του. Στα λεωφορεία άλλο 10% του εισοδήματος του. Στο αυτοκίνητο τώρα που θα είναι 30-20 ευρώ επιπρόσθετα πάνω στα τέλη κυκλοφορίας, άλλο 5% του εισοδήματος. Τελικά ο συνταξιούχος ή ο μεροκαματιάρης ή ο άνεργος μειώνεται το βιωτικό του επίπεδο κατά 30, 35 ή 40% για κάποιον που έχει και που έχει συσσωρεύσει περιουσίες και κέρδη. Μπορεί να φαίνεται το ποσό μεγάλο, να πεις ότι ξέρω, θα πληρώσει 20.000, ας πούμε, 25. Αλλά με βάση τα εισοδήματά του δεν είναι, λέτε, το επίπεδο δεν μειώνεται. Καθαρό. Εσείς συζητήσετε ελάφρυνση των χαμηλών εισοδηματικά τάξεων, περαιτέρω επιβάρυνση των μεγαλύτερων εισοδηματικά τάξεων. Να περάσουμε όμως και στο ζήτημα του συνεργατισμού, γιατί η διαμαρτυρία σας, η σημερινή σας κινητοποίηση,
γίνεται και για το συνεργατισμό. Έχετε δίκιο. Να τον ξεχάσουμε το συνεργατισμό όπως τον ξέραμε. Με αυτά που προνοούνται στα νομοσχέδια, δυστυχώς αυτή είναι η τραγική πραγματικότητα. Ότι ο συνεργατισμός που εξέραμε ουσιαστικά εξαφανίζεται και διαλύεται. Mm. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι για αυτό το πράγμα. Διότι ο συνεργατισμός και ο συνδικαλισμός είναι δύο κινήματα τα οποία γεννήθηκαν μέσα από την ίδια ιδέα, μέσα από την λογική της αλληλεγγύης, μέσα από την ανάγκη της συλλογικής αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων, και οι συνδικαλιστές εξορισμού είναι και συνεργατιστές. Διότι αν ο απλός άνθρωπος, εκείνος ο οποίος δεν είχε από τον ίδιο μοίρα στις αρχές του αιώνα μας, δεν δημιουργούσε αυτές τις μορφές συνεργασίας και αλληλεγγύης, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε σήμερα την κοινωνία που δημιουργήσαμε. Yeah. Δεν μπορεί, επειδή υπήρξε μια οικονομική κρίση, επειδή έτυχε τώρα να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ελαφρά την καρδία, βάζουμε μια ντορπίλα στα θεμέλια αυτού του οικοδομήματος που δημιουργήθηκε από τους παππούδες και τους παππούδες των παππούδων μας, που εκτίστηκε με αγώνες, με κόπους χιλιάδων ανθρώπων, η οποία αφιλοκερδώσε πρόσφερα για να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα. Από τη μια ημέρα στην άλλη, με μια ψηφοφορία να τα διαλύουμε. Διότι τι θα κάνουμε. Από την άλλη, βεβαίως, εάν εισακουστούν οι εκκλήσεις σας, οι διαφωνίες σας από τη Βουλή, θα κινδυνεύουμε να είναι αποδεσμευτεί η δεύτερη δόση που είναι ακριβώς για τη στήριξη του συνεργατισμού. Δεν ξέρω αν θα κινδυνεύουμε με αυτό το πράγμα. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν υπήρχε άλλη διέξοδος ώστε να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά ζητήματα που μπαίνουν από την πλευρά των δανειστών, αλλά η φυσιογνωμία, ο χαρακτήρας και η φιλοσοφία του κινήματος να διατηρηθεί. Ναι. Δεν νομίζω ότι εμπορούσε κανένας να υποχρεώσει αυτήν την πολιτεία, αυτήν την κοινωνία να αρνηθεί το δικαίωμα που είχαν μέχρι σήμερα τα μέλη του συνεργατισμού να εκλέγουν τις επιτροπές τους. Δεν νομίζω ότι μπορούσε κανένα να υποχρεώσει αυτό το κίνημα να δεχτεί η περιουσία αυτού του κινήματος που δημιουργήθηκε μέσα από τόσα χρόνια να περάσει από τη μια στιγμή στην άλλη στο κράτος, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται αύριο να μεταφερθεί από το κράτος στους ιδιώτες και να ξεπουληθεί, χωρίς να υπάρχει τρόπος να διασφαλιστούν οι ανησυχίες των συνεργατιστών. Εγώ έχω ακούσει τις συζητήσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν. Έχω ακούσει τις συζητήσεις που γίνονται γύρω από αυτό το ζήτημα. Και εσείς τις έχετε ακούσει και νομίζω θα έχετε διαπιστώσει ότι πάρα πολλοί υπερασπιστές αυτής της, του νομοσχεδίου που θα πάει σήμερα, στην πραγματικότητα αυτό που λένε είναι ότι έτσι πρέπει να γίνει για να βγει ο συνεργατισμός από τη μέση, να μην αποτελεί αγκάθι εις τον ελεύθερο δίθεν ανταγωνισμό γύρω από τα θέματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ναι. Άρα υπάρχει φιλοσοφία πίσω από αυτό το πράγμα και όχι υποχρέωση που προέκυψε από την Τρόικα. Μάλιστα. Θέλω να περάσουμε όμως και σε κάτι άλλο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε. Έχετε πληροφόρηση για την αναλογιστική μελέτη για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κύριε Κυρίτση? Όχι. Είναι έτοιμη, θα παραδοθεί από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχει παραδοθεί ήδη στην Τρόικα. Έχετε κάποια ενημέρωση? Πάντως σήμερα υπάρχει ένα σχετικό δημοσίευμα στην εφημερίδα Πολίτης, αλλά εσείς είχατε κάποια ανακοίνωση, κάποια ενημέρωση για αυτό το θέμα? Όσον για σας φαίνεται παράξενο, διότι δεν είχαμε συνηθίσει έτσι σε αυτόν τον τόπο, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση. Και όχι μόνο για αυτό το θέμα. Ναι. Ένας παράγοντας που πάμε σήμερα να φωνάξουμε είναι και αυτός. Είναι και αυτός. Στέκομαι σε αυτό, διότι κατά τις συζητήσεις όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, η Τρόικα απαιτούσε να καταργηθεί, να διαγραφεί το ποσό του χρέους των οφειλών που είχε το κράτος προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και από ό,τι καταλαβαίνω, εκεί είναι το σημείο αιχμής για το συνταξιοδοτικό, για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τώρα. Είναι ένα από τα ζητήματα αιχμής. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι και σε αυτό το θέμα της σύνταξης και του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων γίνεται μία προσπάθεια να φορτωθούν τα βάρη των ελλειμμάτων που έχουν δημιουργηθεί από την κρίση
πάνω στους ασφαλισμένους και πάνω στους εργαζόμενους. Ναι. Και θα πρέπει να... Θα ζητήσετε ενημέρωση, θα ζητήσετε να δείτε τη μελέτη. Βεβαίως θα ζητήσουμε. Όχι, έχουμε απέτηση και δεν πρόκειται να δεχτούμε με τίποτα. Ναι. Είναι θέμα πολέμου αυτό το ζήτημα. Ναι. Πρέπει να το ξέρουν όλοι. Να απαρτούν αποφάσεις και να δρομολογηθούν εξελίξεις γύρω από το ζήτημα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην απουσία του συνδικαλιστικού κινήματος. Δυστυχώς, κυρία Αρκυρού, έχουμε αυτό το φαινόμενο το τελευταίο καιρό. Πολλές αποφάσεις που αφορούν τους εργαζόμενους, σημαντικές και κρίσιμες για τους εργαζόμενους, το θέμα των ωραρίων, όπως έχει εξελιχθεί, το θέμα των συντάξεων, το θέμα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το θέμα των Ταμείων Προνοίας, παίρνονται αποφάσεις αυθαίρετα ερήμην του συνδικαλιστικού κινήματος και η ενημέρωση που γίνεται, όσοι γίνεται, είναι εκ των υστέρων. Άλιστα. Υπάρχουν όμως όρια σε αυτό το πράγμα. Και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σίγουρα είναι, πώς το λέμε, είναι ένα σημείο που δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε υποχώρηση. Να είπατε, είναι αιτία πολέμου. Δεν το θέμα είναι του δυνατόν δηλαδή να δρομολογηθεί αυτό που είπετε, να αποξενωθεί το Ταμείο δισεκατομμύρια που είναι εισφορές των εργαζομένων, χωρίς να το γνωρίζουμε και χωρίς να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν τις συντάξεις που δικαιούνται ύστερα από τόσα χρόνια εργασίας και εισφορών. Μάλιστα. Να υποθέσουμε, γιατί κλείνουμε, να υποθέσουμε ότι η σημερινή κινητοποίηση είναι η πρώτη. Θα υπάρξει συνέχεια στις κινητοποίησεις. Μακάρι να μην χρειαστεί, αλλά όπως εξελίσσονται τα πράγματα, έχετε δίκιο. Οι λαϊκές κινητοποίησεις είναι αναγκαίες πλέον, διότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αισθανόμαστε ότι τα βάρη φορτώνονται όχι απλώς δυσανάλογα, μονόπλευρα, και αυτή η πολιτική της σκληρής λιτότητας, έτσι όπως εξελίσσεται στον τόπο μας, θα κάνει συνεχώς τους φτωχούς φτωχότερους και θα προστατεύει δυστυχώς τους εύπορους. Γι' αυτό καλό σήμερα τους εργαζόμενους το απόγευμα να έρθουν έξω από τη Βουλή και προετοιμαζόμαστε και οργανωνόμαστε για να κλιμακώσουμε αυτόν τον αγώνα, διότι δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια και να καθόμαστε και να περιμένουμε να μας μειώνουν το βιωτικό μας επίπεδο, τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας, χωρίς να